Για ολική καταστροφή των αμπελοκαλλιεργητών από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, που σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων προβλημάτων που γιγαντώνονται υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης και του πολλαπλασιασμού των τιμών, έκανε λόγο ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης σε επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή. Ήρθαν τώρα και οι βροχές να δώσουν τη χαριστική βολή στην παραγωγή σταφυλιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες σαπίζουν τα αμπέλια την ώρα του τρίγου και οδήγησαν σε αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή. Και την ίδια τύχη έχει και η σταφίδα, αφού οι βροχές κατέστρεψαν την παραγωγή. Απαντώντας στο Μανώλη Συντυχάκη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι ο ΕΛΓΑ τώρα ολοκληρώνει τις εκτιμήσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Με το βουλευτή του ΚΚΕ να επιμένει για τα ποσά που θα δοθούν και να αποσπά τελικά την απάντηση από τον Υπουργό ότι κάποιοι μπορεί να αποζημιωθούν στο 100%, άλλοι στο 70%. 6.100 δηλώσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα, ήταν η τελευταία μέρα, μετά από παράταση που ζήτησαν οι ίδιοι οι παραγωγοί για να μπορέσουν όλοι να κάνουν τις δηλώσεις τους. Είχαμε 211 αναγγελίες, 6.100 δηλώσεις. Σήμερα έγινε η ολοκλήρωση και ξεκινάει από αυτούς τους επιπλέον 36 γεωτεχνικούς πλέον η εκτίμηση της ζημίας. Δεν μας είπατε τελικά τι θα πάρουν οι αγρότες. Ναι, μα η ερώτηση αφορούσε αυτό και εσείς όμως δεν απαντήσατε. Αφού ολοκληρωθεί το εκτιμητικό έργο όπως γίνεται σε όλες τις ευνομούμενες πολιτείες, θα δούμε τι ακριβώς αποζημίωση δικαιούνται οι παραγωγοί, γιατί άλλος μπορεί να έχει 100% ζημία και άλλος 70% ζημία. Αλλά είμαστε εδώ για να καλύψουμε την όποια ζημία και το ενδιαφέρον αυτό φαίνεται ακριβώς επειδή ενισχύσαμε το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στο Ηράκλειο με αυτούς τους 36 επιπλέον γεωτεχνικούς. Ο κύριος Συντυχάκης μάλιστα επεσήμανε τις ευθύνες που έχουν οι κυβερνώντες σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του ΕΛΓΑ που διαθέτει τόσους κόφτες όπως είπε και εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η πλήρης αποζημίωση των φυσικών καταστροφών παρά τις υπέρογγες εισφορές που καταβάλουν οι αγρότες. Ο ΕΛΓΑ, ο οποίος τα παίρνει αδρά από τον παραγωγό, επιμένω να τον αποζημιώνει άμεσα και στο σύνολο της καταστροφής αφού τα έχει πληρώσει με τις εισφορές του. Τα χαράτσια δηλαδή, ποιες εισφορές, χαράτσι κανονικό. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την ενίσχυση των σταφυδοπαραγωγών του νομού Ηρακλείου, προχώρησαν 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και του τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Λακωνία Σταύρα Ραχοβίτη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό. Οι βουλευτές ζήτησαν από τον Γιώργο Γιωργαντά να απαντήσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να προστατεύσει ένα πλούσιο αγροτοδιατροφικό προϊόν όπως η σταφίδα, και αφετέρου αν προτίθεται να αναζητήσει κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης ή άλλους ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να επιτευχθεί η στήριξη των σταφυδοπαραγωγών.